Ορίστε. Εσένα αυτή η σχέση σου φαίνεται fake ή ειλικρινής? Fake. Γιατί? Γιατί τα είχα πει και στη live συνεσίμωθα. Ποια στοιχεία είναι αυτά που τη χαρακτηρίζουν fake και δεν είναι μια σχέση ειλικρινής? Ότι πρώτον, πιστεύω ο Γιάννης πάει βάση στρατηγικής. Δηλαδή? Δεν έχει κάποιο συνέστημα για την Άννα. Εγώ ξέρω όταν έχει συνέστημα, δεν το πας λαό-λαό, τα δείχνεις, τα λες και off camera τα λες. Πιστεύω ότι ο Γιάννης δεν είναι off camera ο ίδιος. Το πιστεύω εγώ. Εγώ νομίζω έχω πει πολλά στην Άννα off camera. Δεν ξέρω, σου λέω ότι πιστεύω. Θα τα πω τώρα, αλλά από κάπου φρενάρομαι κι εγώ. Για να μην φέρουμε τα off όμως on, το off είναι off. Πάμε για το on. Η σχέση μου Μαρία είναι αυτή που είναι με την Άννα. Όποιος θέλει τη βλέπει fake, όποιος θέλει τη βλέπει καλή, όποιος θέλει τη βλέπει σταθερή, κάθε άποψη σεβαστή. Προχωράμε και βλέπουμε. Ξέρει η Άννα, ξέρω εγώ. Ο Τζόνι με τη φίλη του την Αλεξάνδρα είναι πολύ πιο εκδηλωτικός που δεν έχουν σχέση και είναι φίλοι. Από ότι είναι ο Γιάννης με την Άννα. Ναι, Μαρία μου, όμως δεν κάνουμε σύγκριση σχέσεων. Κάθε σχέση είναι διαφορετική. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε. Δεν συγκρίνω σχέσεις, γιατί η σχέση των άλλων είναι φιλική. Συγκρίνω τις ενέργειες και το πόσο βλέπω έλξ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι στον τρόπο του Τζόνι αυτό που κάνει. Το κάνει σε όλες τις κοπέλες. Άντε και πάλι τώρα. Πάμε αλλού. Μάλιστα. Μαρία, μπορώ να πω κάτι πριν κλείσω. Τόσα ξέρει, τόσα λέει τώρα, τι τα πω. Ναι, Μπιλ. Πετάει γαρίφαλα. Έλεος, τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τώρα μου λες ότι κολλάς και με την Άννα. Τέλος πάντων. Τι είπε? Θέλω να πω. Τι έγινε? Πολύ αέρα σου έχω δώσει, μου φαίνεται. Τι έγινε, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα. Λέει, τα κάνεις όλες αυτά. Παίρνω αγκαλιά την Κατερίνα, που είναι φίλη μου, παίρνω αγκαλιά την Άννα και παίρνω και σένα. Τώρα μου λες ότι η πρώτη επιλογή ήταν η Άννα. Ποιες είναι οι όλες? Εγώ ξέρω ότι και η Ζένια. Ποιες είναι οι όλες? Σου λέει, πρώτη επιλογή ήταν η Άννα, ξέρει ότι και η Ζένια ήταν. Τι παίζει. Εγώ τόσο καιρό ήμουν με μία. Δικαίωμα δεν έδωσα πουθενά, δεν ακούσα τίποτα για μένα, δεν κοίταξε καμία στην παιχτριά μου ερωτικά. Τώρα τι μου λέτε? Είναι άποψή μου αυτή. Πριν από τρεις μήνες είχε γίνει αυτό. Άμα είναι να πετάμε μια άποψη σε Αλεξάνδρα, μου την ακούω, αλλά είναι λίγο λάθος. Ζήλεψες, Αλεξάνδρα. Όχι, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Με πνίγει το δίκαιο, όπως λέει και ο φίλος μου. Σε πνίγει. Έμα. Μάλιστα. Μπιλ, τι πήγες να πεις? Θέλω να πω ότι εγώ επειδή είμαι λίγο πιο πονηρό μυαλό πλέον. Ποιο? Πιο πονηρό μυαλό. Ναι. Συζήτηση που είχα με την Άννα στο σπίτι δίπλα, της είπα ότι επειδή ξέρω τι άνθρωπος είσαι. Που έλειπε ο Γιάννης. Ορίστε. Που έλειπε ο Γιάννης, δεν είχε κατέβει από εδώ? Όχι, μιλήσαμε δυο μας. Δεν έχει να κάνει. Τη είπα ότι, Ανά, εγώ ξέρω ότι άμα στο έλεγε ο Γιάννης από την αρχή, ότι ξέρεις κάτι, είχα κάτι νέο και τελείωσε, θα το συγχωρούσε και θα προχωράγανε μαζί. Και η Άννα μου λέει ναι, όντως θα το συγχωρούσα. Γιατί κοιτάω το τώρα, δεν μοιάζει το πριν του. Η Άννα ούτε χθες μίλησε. Λίγο όταν προσπάθησες να πεις γιατί τον διάλεξες σαν σύντροφο, δυσκολεύτηκες κιόλας. Τι σκέφτεσαι, ρε Σιάννα? Με είχε επηρεάσει αυτά που είχαμε συζητήσει με τον Μπιλ, για αυτό που μου είχε πει για τη Ρένια. Για τη Ρένια? Τι σου είχε πει? Ρένια που κολλάει. Δεν ξέρω, μωρέ, που χώρο. Για κάτσε να μάθω. Αυτό είναι καινούργιο, δεν το ξέρω. Για πες. Φύγε εκεί, πάω από το σπίτι. Ωραία, δεν θυμάμαι. Πού. Να το πει ο Μπιλ, γιατί εγώ δεν θα το πω σωστά. Μπιλ, για πες το. Ποιο? Αυτό που μου είχε πει για τη Ρένια. Α, ναι, ότι τη είχα πει ότι και καλά ότι άμα ήσουν πρώτη επιλογή κατευθείαν εσύ, δεν σκέφτονταν ένα Ρένια ή Άννα και θα ρωτάγε τη γνώμη τη δικιά μου και του Νίων και του Ιων τότε στο δωμάτιο μέσα. Αυτό του είχα πει. Και του είχα πει, εσύ τι θες πραγματικά, μου λέει η Άννα με ελκύει, αλλά και η Ρένια μου αρέσει. Και του λέω εγώ προσωπικά πήγαινε στην Άννα, γιατί θα γίνεται και δυνατή σα ζευγάρι, λέω πολύ, γιατί έχει και κόσμο, αλλά πήγαινε εκεί που γουστάρεις εσύ και που θες εσύ. Και μου λέει: έχει δίκιο, μου λέει: θα πάω στην Άννα. Αυτό. Άρα πήγε εκεί που γουστάρει πιο πολύ. Ωραία, εγώ θέλω κάτι άλλο. Θέλω μία κάμερα, εφόσον το παιχνίδι φέτος γίνεται και στο ξενοδοχείο, θέλω να κάνω μία αίτηση. Θέλω μία κάμερα 24 ώρες να μας έχει μαζί. Άντε, γιατί εδώ όλοι έξυπνοι. Εγώ θέλω μία κάμερα 24 ώρες. Στα δωμάτια παντού, στο μπάνιο παντού. Να μην σε Μαρία μου, γεια, εντάξει τώρα. Εδώ ακούμε τώρα, εντάξει. Λε και πήγα. Εγώ, Μαρία, πήγα νεογέννητο στο παιχνίδι. Εγώ νεογέννητο πήγα στο παιχνίδι, Μαρία μου. Νεογέννητο πήγα, δεν έχω εγώ τώρα. Ήρθα εδώ νεογέννητο με στο παιχνίδι. Εντάξει. Θα έρθει τώρα ο Μπιλ να μα πει τώρα τα δικά του. Που σεβαστά είναι. Καλά κάνει και τα λέει, αλλά δεν πήγα νεογέννητο στο παιχνίδι. Θε σε δείξει ή αποδείξει, τι θε? Δεν θέλω τίποτα. Να φέρω το μέσα τώρα. Έλα, θέλω... σταμάτα. Μαρία, θέλω να φέρει το κινητό σου, ναι. Θέλω να φέρει το κινητό σου. Θα φέρω το κινητό μου μετά, δει τα μηνύματα. Τα μηνύματα. Φέρε τα μηνύματα να δει. Θα τα φέρω, γιατί έχει λοιπόν, μην με τρελαίνει τώρα παραπάνω. Εντάξει, δεν θέλω να σε τρελάνω καθόλου, γόρι μου. Ωραία, μην με τρελαίνει τώρα παραπάνω. Ό,τι και να πει, έχει δίκιο. Μην με τρελαίνει παραπάνω τώρα. Πε εκεί πέρα. Πε εκεί πέρα, ότι ξέρει κάτι. Έκανα λάθο, ζητάω συγγνώμη, προχωράμε. Τέλο. Το ποιο έκανα λάθο, ξέρω τι μου λε τώρα. Αν μου λε τώρα, αλλά. Τι πα να μισιά από πάνω, ρε Σιγιανά, κοιτά, μην με τρελαίνει τελείω. Έχει δίκιο, ή δεν με σεβαστή. Έχει κάνει πάρα πολλά, έχει κάνει πάρα πολλά, έχει πει πάρα πολλά. Σαφήνω, αλλά δεν θέλω να είναι τελείω. Άννα, εντάξει, αγόρι μου. Έχει αγόρι μου δίκιο, εντάξει. Άννα, η άποψή σου με ενδιαφέρει.
Εντάξει. Ωραία, πες και εσύ την άποψή σου, έχεις άποψη. Θέλεις να το. Αν έχεις κάποιο κενό. Θέλεις να ανοίξεις τις πόρτες. Και θέλεις να τραβήξεις εσύ μια γραμμή, όπως είπε και ο Τριζόπουλος. Αν ανοίξεις, θα μιλήσετε. Ναι. Ωραία. Ανοίγω τις πόρτες για να μην γίνεται έτσι. Μαρία, να πω κάτι πριν ανοίξεις τις πόρτες. Ναι, δεν θα μιλήσω στη Χριστίνα. Όχι, όχι, άλλο. Οκ, okay, όλα αυτά που λέτε μέχρι τώρα. Πριν ανοίξουν οι πόρτες όλα αυτά. Εάν λοιπόν όλα αυτά ισχύουν και η Άννα στηρίζει την άποψη στον Μπιλ και την πιστεύει και τα έχουν δει όλα αυτά. Ναι, σε... Γιατί να είναι ακόμα μαζί με τον Τζόνι, με τον Γιάννη. Ας έρθει να με χωρίσει. Κομπλεξικός δεν είμαι. Το δέχομαι. Δεν είμαστε μαζί για να σε χωρίσει. Θέλω να σου πει μου. Δεν με νοιάζει τι γίνει πριν, μοιάζει τώρα τι γίνεται. Όχι, να με χωρίσει. Αυτό. Σταμάτα ρε. Αυτό σου λέει η Άννα ότι δεν είναι μαζί. Δεν πιστεύει ότι είστε μαζί. Δεν είστε μαζί. Ανοίξτε τι πόρτε να γίνουν καλά, ο Γιάννη. Ανοίξτε τι πόρτε. Ανοίξτε τι πόρτε να φύγουν λίγο. Άνοιξε. Πάμε. Να προσέχετε, κορίτσια.